Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ την Επιτροπή Περιοχής Μαχικής Οργάνωσης Εθνικής Μακεδονίας για την πρόσκληση και την τιμή. Υπάρχει σύντροφη αυτή η συγκλονιστική σκηνή από την ταινία Το Λιβάδι που δακρύζει του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που αναπαριστά μια μαυροτημένη κομπή ανθρώπων με πόγους και βαλίτσες στα χέρια να βαδίζουν εξαθλειωμένοι πάνω σε λασπωμένη γη, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, δυτικότερα κάπου κοντά στις εκβολές του αξίου. Πρόκειται για πρόσφυγες που είχαν αφήσει την άνοιξη του 1919 την Οδυσσό. Είχαν παραμείνει περιορισμένοι αρκετές εβδομάδες σε καραντίνα για λόγους υγειονομικούς, αλλά και για το ενδεχόμενο να φέρουν το μικρόβιο του πολυσεβικισμού. Στη Θεσσαλονίκη, οι συνοδοιπόροι τους θα συναντούσαν τους αναλόγους υγειονομικά και πολιτικά στιγματισμένους πρόσφυγες από τον Κάφκασο, της περίοδου 19-21, αλλά και εκείνους που είχαν παραμείνει σε πρόχειρα καταλήματα στην πόλη από τον πρώτο διαδμό στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως και τους πλειοψηφούντες φτωχούς πυρόπλου και τους Εβραίους της μεγάλης πυρκαγιάς του 1917. Έπειτα, το 1922 έως το 1924, περισσότεροι από 270.000 άνθρωποι πέρασαν πρόσφυγες από τη Θεσσαλονίκη. Όσοι πολλοί έμειναν, μετέτρεψαν την πόλη σε πολιτεία της προσφυγιάς για να χρησιμοποιήσουμε τον τρόπο του συγγραφέα της πόλης μας Γιώργου Ιωάννου. Προσφυγικοπόλεις, προσφυγικοί συνοικισμοί και οικισμοί διαμόρφωσαν την ανθρωπογεωγραφία και εμπόδιασαν το τοπίο του Μεσοπολέμου. Για τις ελληνικές αρχές πάντως, οι πρόσφυγες αυτοί, ιδιαίτερα κατά την άφηξή τους, ήταν άνθρωποι ανεπιθύμητοι, χαρακτηρισμένοι ως εχθροί πρώτων πυλών και για πολλούς λόγους επικίνδυνοι. Η αποστροφή και η φόβη των αρχών είχαν διατυπωθεί και από τη φάση των απεγνωσμένων προσπαθειών για διαφυγή. Καθησυχάσατε κατοίκους και απογορεύσατε ομαδική τυχόν αναχώρησή των, έγραφε η διαταγή του Γενικού Γραμματέα της ΕΠΑ της Μήνης Βουναράκης στις 7 Αυγούστου του 1922. Η ταυτόχρονη έλευση δεκάδων χιλιάδων αγανακτισμένων στρατιωτών και εκατοντάδων χιλιάδων πεινασμένων και ρακέδιτων προσφύγων σε μια κοινωνία που πλήρωνε ήδη τις συνέπειες από τη δεκαετία επιλογής στους υπεραλιστικούς πολέμους αποτελούσε ένα εφιαλτικό σενάριο για την καπιταλιστική εξουσία. Σενάριο που γεννούσε κινησμό όπως χαρακτηριστικά το διατύπωσε ο ύπος της ατμοσφαίρας της Μήνης Αριστείς Τεριάδας. Καλύτερα να μείνουν εδώ και να τους φάξει ο Κεμάλ. Γιατί, αν πάνε στην Αθήνα, θα ανατρέψουν τα πάντα. Χείρες, ορφανά, ανάπηροι και ψυχικά τραυματισμένοι, παιδιά και γέροι, άνθρωποι συχνά νοσούντες, έγκλειστοι σε απολυμαντήρια, ιατρικά και άλλα ιδρύματα, περιπλανόμενοι για την έβρεση συγγενών, εργασίας και ασφάλειας, απομονωμένοι στους περίπλους συνοικισμούς τους, χαμηλά αμοιβόμενοι ή άνεργοι εργάτες, εξαρτημένοι σε μεγάλο βαθμό από τις ίδια, οι πολύ φτωχοί πρόσφυγες άντρες και γυναίκες ταξινομήθηκαν ως επικίνδυνοι για την οικονομική ευημερία, τα ήθη, τον εθνικό πολιτισμό, τη δημόσια υγεία και τάξη, την κοινωνική ειρήνη. Στιγματίστηκαν και στοχοποιήθηκαν για τις διαφορετικές διαλέκτους, τις διατροφικές συνήθειες, τις μουσικές, τα έθιμα, τις ποικίλες μολυσματικές τους τάσεις, την έλλειψη κοινωνικής πειθαρχίας και αυτοπειθαρχίας, ακόμη για την υπεργεννητικότητα που διώκονται το ποσοστό των φτωχών, στοχοποιήθηκαν τελικά και προπάτων για τη φτώχεια τους, για την ταξική τους θέση. Οι πρόσφυγες βέβαια δεν αποτελούσαν ενίο σώμα. Η αστική τάξη των προσφύγων γρήγορα εντάχθηκε στη χωροταξία, την οικονομία και την πολιτική των τόπιων Ελλήνων. Ο ταξικός ρατσισμός, ο φόβος των αστών, αφορούσε τους πολλούς φτωχούς, βία προλεταριοποιημένους πρόσφυγες και σχετιζόταν με το μεγάλο για την αστική τάξη πολιτικό κίνδυνο της περίοδου, με τη λάμψη του παραδείγματος της Οκτωβριανής Επανάστασης στους κολλασμένους της γης. Η φόβη για διασπορά πολυσεβικών μικροβίων από και προς τον προσφυγικό πληθυσμό εντοπίζονται συχνά σε στρατιωτικές και αστυνομικές εκθέσεις της περίοδου, αλλά και σε εκθέσεις προξενικές και έγγραφα ξένων διπλωματών και διεθνών παραγόντων. Ο πόλεμος γινόταν αντιληπτός από πολλούς ως ο μεγάλος σκηνοθέτης της Επανάστασης, γεννώντας σε κατέρωθεν ελπίδες ή πανικό. Όλοι συμφωνούσαν ότι ιδίως στο τέλος του, το τέλος του πολέμου ήταν εξαιρετικά ασταθής για την κοινωνική τάξη περίοδος. Για την Ελλάδα, ο πόλεμος τελείωνε με μια σφοδρή ανθρωποφόρα ήττα και οι μεγάλοι του κόσμου ανησυχούσαν για την εξέλιξη των πραγμάτων και την ενδεχόμενη ανατροφοδότηση του επαναστατικού πυρετού στη γεωστρατηγικά κρίσιμη και πρόσφατα επαναχαραγμένη περιοχή των Νοτιών Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Τον Νοέμβριο του 1922, λίγους μήνες μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ο νορβηγός διπλωμάτης Φρίντιοφ Νάνσεν, σε υπόμονη μάτια του προς την κοινωνία των Εθνών, με ειλικρινή φόβο επισήμανε τον κίνδυνο οι πρόσφυγοι της Μικρασίας να απειλήσουν την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των γειτονικών χωρών της Αιγαίας Ανατολής. Τέτοιου είδους φόβοι προκάλεσαν τελικά την εμπλοκή της κοινωνίας των Εθνών και την ανάληψη από την Επιτροπή Αποκατάστασης
προσφύγων τις ευθύνες για τη διαχείριση της κατάστασης. Με έναν τρόπο, η ΕΑΠ θα μπορούσε να ειδωθεί ως φορέας πρόληψης των κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών, εργαζόμενη για την ανέρεση των συνθηκών της ακραίας και επικίνδυνης διάρκειας πτώχειας. Η φροντίδα της αστικής τάξης στράφηκε προς την αποτροπή επικίνδυνων συναντήσεων των εξαθλειωμένων προσφύγων με τους επιστρέψαντες στρατιώτες και το ριζοσπαστικό εργατικό κομμουνιστικό κίνημα, αλλά και την αποφυγή επικέντρωσης της συζήτησης στα αίτια της ήττας και της καταστροφής. Η συζήτηση για τα αίτια θα μπορούσε να οδηγήσει οπωσδήποτε σε επικίνδυνα πολιτικά συμπεράσματα. Τα επικίνδυνα συμπεράσματα και επικίνδυνες συναντήσεις εκφράστηκαν δυναμικά στις μεγάλες διαδηλώσεις το καλοκαίρι του 1923 στο Πασαλιμάνι του Πειραιά. Η απόδοση των ευθυνών για την υπεραστατική εκστρατεία στο ταξικό αντίπαλο κυριάρχησε στα συνθήματα των διαδηλωτών και πολιτικοποίησε τη μαζική εργατική απεργία σε βαθμό προκλητικό για την αστική εξουσία. Το καθεστώς πλαστήρα γονατά απάντησε με εκτεταμένη χρήση όπλων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, στους τραυματίες, υπήρχαν εκπρόσωποι όλων όσων είχαν ταξινομηθεί ως επικίνδυνοι. Από τους 11 νεκρούς ξεχώριζε πάντως ο 12χρονος πρόσφυγας μαθητής Γιώργος Παυλίδης. Λίγους μήνες νωρίτερα, την άνοιξη του 1923, στη Θεσσαλονίκη 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κηδεία διαδήλωση του δολοφονημένου μέσα σε αστυνομικό τμήμα εργάτη Νίκου Τομογλή. Ο Τομογλής ήταν εργάτης, πρόσφυγας, παλαιός πολεμιστής και κομμουνιστής. Συγκέντρωνε στο πρόσωπό του τους περισσότερους από τους κυρίαρχους φόβους των αρχών. Ο αρχιστράτηγος Θόδωρος Πάγκαλος, θωρυγημένος, εξέδωσε επίσημο σχετικό ανακοινωθέ, στο οποίο διατυπωνόταν η δέσμευση για την αυστηρή τιμωρία του δράστη, αλλά και ταυτόχρονη προειδοποίηση ότι η επανάσταση θα ήταν αμήλικτη και σε όσους εμφανίζονταν ως υποστηρικτές των δικαίων του εργατικού κόσμου και εκμεταλλεύονταν τη λαϊκή ευπιστία και απλότητα. Ο προσφυγικός κόσμος πάντως, τον πρώτο καιρό και ως το 1924, κατά κύριο λόγο πέθαινε, έθαπε και θρυνούσε τους νεκρούς του. Στις επιστολές και τα ημερολόγια των νοσηλευτών και νοσηλευτριών των διεθνών αποστολών, καταγράφεται με φρίκη η συνύπαρξη ζωντανών και νεκρών στους πρόχειρους προσφυγικούς καταβλισμούς. Χαρακτηριστικά είναι τα ημερήσια δελτία που δημοσιεύονται στον τύπο, αλλά και οι στατιστικές καταγραφές που σημειώνουν ότι οι θάνατοι υπερτερούσαν ξεκάθαρα των γεννήσεων. Χαρακτηριστικές είναι επίσης και οι σωζόμενες φωτογραφίες των προσφυγικών βιβλιαρίων, στις οποίες συχνά συναντά κανείς φιγούρες εξασθενημένες από τη φυματίωση, την αθρεψία και την ελονοσία. Τον πρώτο καιρό επίσης, οι πρόσφυγες ανέμεναν για ώρες σε ουρές. Σε ουρές εισιτήρων, στις δημόσιες βρύσες, έξω από φούρνους, σε εργατικές πιάτσες, σε σταθμούς του Ερυθρού Σταυρού, της ΕΑΠ και του Δήμου, σε κέντρα ευαίσθητος εργασίας που έδρευαν συχνά σε προάβλια εκκλησιών. Εξαρτήθηκαν οι πρόσφυγες επίσης από κάθε λογής μεσάζοντες και προσφυγοπατέρες, που θα μεσολαβούσαν για την εκπαιρέωση εγγράφων για τις προσφυγικές αποζημιώσεις, περίπλοκων γραφειοκρατικών θεμάτων, αλλά και τοπικών ζητημάτων που είχαν να κάνουν με την υποτυπώδη βελτίωση των άθλων συνθηκών διαβίωσης. Κάποιοι ενσωματώθηκαν σε μηχανισμούς καταστολής. Χρηματικές αποζημιώσεις και εξασφαλισμένη διατροφή στρατολογούσαν πρόσφυγες στο σώμα της χωροφυλακής ή σε διάφορα σώματα εφέδρων, παρακρατικών ταγμάτων κυνηγών και λόγων πρωτοφυλακής. Κάποιοι επίσης κατευθύνθηκαν στον κόσμο και την οικονομία του περιθωρίου, πρωταγωνιστώντας τις περίφημες βεντέτες Σιμωριών, Σμυρνιών και Κωνσταντινούπολιτών. Οι συνθήκες της ακραίας έντασης φαίνεται ότι άρχισαν να αλλάζουν από τα μέσα περίπου της δεκαετίας. Στατιστικές, εκθέσεις, μαρτυρίες και απομνημονεύματα κάνουν λόγο για μια ομαλοποίηση των συνθηκών στέγασης, την έλευση των πρώτων οικονομικών βοηθημάτων, για την αρχή οικογενειακών ενώσεων και επαγγελματικών σταδιοδρομιών εργασιακών βίων. Στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Αθήνα και τον Πειραιά, αλλά και τις περισσότερες πόλεις, προσφυγικές συνοικίες οικοδομήθηκαν συνήθως έξω από το κεντρικό ιστό και σταδιακά εξελίχθηκαν με διαφορετικές αφετηρίες και ρυθμούς από γειτονίες της εξαθλίωσης σε φτωχογειτονίες της ελπίδας. Στην πόλη μας, οι προσφυγικές γειτονιές αποτέλεσαν ένα στεφάνι, ένα απομακρυσμένο από το κέντρο ενικύκλιο, από τη Μενεμένη, το Κορδελιό, του Σαββελόκηπου, στον Εύωσμο, την περιοχή της Σταυρούπολης, την Εάπολη, τις Σικές, την Παλιά Πόλη, ως την Τριανδρία, τις 40 Εκκλησιές και ανατολικότερα την Τούμπα, τη Χαριλάου και την Καλαμαριά. Εκεί, μαζί με τις καθημερινές συγκρούσεις και εντάσεις που προκαλούσε η φτώχεια και η ανέχεια, πλέχτηκαν και δίκτυα αλληλεγγύης, δημιουργήθηκαν δεσμοί αλληλοϊποστήριξης για την επιβίωση, για τις πολλαπλές καθημερινές ανάγκες και για την εργασία. Στη φθηνή εργασία των προσφύγων βασίστηκε το οικονομικό θαύμα του Μεσοπολέμου, η μικρή βιομηχανική επανάσταση όπως έχει χαρακτηριστεί. Η φθηνή κακοπληρωμένη εργασία
που δεν επαρκούσε για τον βιοπορισμό, ήταν που οδηγούσε τους πρόσφυγες και στην επαγγελματική κινητικότητα, την αναλλαγή της μισθωτής εργασίας με την αυτοαπασχόληση, το μικρεμπόριο ή τον καπιταλισμό της πετάρας και την άτυπη εργασία. Αναμφισβήτητα πάντως, οι πρόσφυγες των πόλεων συναποτέλεσαν το σκληρό πυρήνα της εργατικής τάξης με τα ανασυμπολεμικά χαρακτηριστικά της. Πολιτικά, ιδίως κατά την πρώτη μεσοπολεμική δεκαετία, οι πρόσφυγες συνδέθηκαν με τον βενιζελισμό. Εγκλωβίστηκαν, θα λέγαμε, στην βενιζελική αστική παράταξη, προσφέροντας στο κόμμα των Φιλελευθέρων συντριπτικά εκλογικά ποσοστά υποστήριξης. Στην Αθήνα, βασιλόφρονο σύλλογοι γηγενών καλούσαν σε εξαγνισμό της πρωτεύουσας από τα ξένα στοιχεία, τους Τούρκους ή Τουρκόσπορους όπως χαρακτήριζαν τους πρόσφυγες, οργανώνοντας τρομοκρατικές επιθέσεις αρκετές φορές και ένοπλες σε προσφυγικούς συνοικισμούς και σταδιακά συστηματικότερα εκεί όπου το ταξικό κίνημα είχε αναπτύξει αξιόλογη δράση, στην Κοκκινιά, την Τραπεζόνα, τη Νέα Ιωνία. Στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε η ιδιαιτερότητα της σύνδεσης του βενιζελισμού με τον αντισημιτισμό. Ο αντισημιτισμός, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ήταν οργανικά συνδεδεμένος με τον αντικομμουνισμό και ευδοκίμησε στη Θεσσαλονίκη, η οποία πριν να γίνει πρωτεύουσα των προσφύγων, ήταν πρωτεύουσα των Εβραίων, η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Το πλήθος των Εβραίων εργατών και εργατριών είχε συγκροτήσει ήδη ένα ορμαλαίο εργατικό κίνημα σε πολλούς κλάδους, ιδιαίτερα στον χώρο της καπνεργασίας. Μετά την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας, το στρατηγικό σχέδιο της Εθνικής Ομογενοποίησης συνάντησε τον αντικομμουνισμό, κατατάσσοντας απερίφραστα τους ριζοσπάστες Εβραίους εργάτες ως ανεπιθύμητους τους άλλους. Έκφραση της κεντρικής αυτής αστικής πολιτικής υπήρξε η πολύπλευρη οικονομική και πολιτική στήριξη στη φασιστική οργάνωση Εθνική Ένωση Ελλάς. Η 3Ε ιδρύθηκε το 1927 ως αλληλοβοηθητική επαγγελματική οργάνωση και η επιρροή της ιδιαίτερα στον προσφυγικό κόσμο γιγαντώθηκε μετά την αθώωσή της από τη δικαιοσύνη για τον εμπρησμό του εργατικού εβραϊκού συνοικισμού του Κάπελ που έγινε το καλοκαίρι του 1931. Η οργανική σύνδεση της 3Ε με τον αστικό βενιζελικό κόσμο και τις δυνάμεις καταστολής εικονίζεται χαρακτηριστικά στα εγκαίνια του παραρτήματος της οργάνωσης στη Τούπα, το Φεβρουάριο του 1932. Επρόκειτο για το πρώτο παράρτημα σε συνοικισμό, αλλά ονομάστηκε 7ο για να συμφωνεί με την ταξινόμηση των αστυνομικών τμήματων της πόλης. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν τα διοικητικά συμβούλια των Φιλελευθέρων όπως και των Προοδευτικών Τούμπας, εκπρόσωποι του τοπικού σωματείου κυριών και δεσποινίδων, άλλων τοπικών σωματείων, ο διοικητής οπωσδήποτε του 7ου αστυνομικού τμήματος, σχολικές και εκκλησιαστικές επιτροπές. Από την άνοιξη του 1932, μετά την αθώωση της 3Ε, οι φασίστες, σε άμεση συνέργεια με τις αστυνομικές αρχές, οργάνωσαν ένοπλες επιθέσεις ενάντια σε απεργιακές φρουρές και διαδηλώσεις στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν την άνοιξη και κράτησαν ως τις αρχές του φθινοπόρου. Στη διάρκεια τους, μέχρι τον 3Ε, δολοφόνησαν τον κομμουνιστή πρόσφυγα οικοδόμου Χαρίτωνα Σταυρουλίδη. Στις συχνές συλλήψεις των απεργών, πρόσφυγες, εσωτερικοί μετανάστες και Εβραίοι εργάτες δικάζονταν συχνά μαζί για την παράβαση του νόμου περί ελευθερίας της εργασίας είχε εξυπηρήσει κυριαρχίες εναντίον αστυνομικών οργάνων. Το 1932 πάντως, οι περισσότεροι κομμουνιστές συλλαμβάνονταν και δικάζονταν για παράβαση του ιδιώνων. Καταδικάζονταν, φυλακίζονταν και εξορίζονταν για αφισοκολλήσεις, για την αρθρογραφία του στον κομματικό τύπο, διανομή προκηρύξεων και του ριζοσπάστη, για ανάρτηση λαμβάνων σημαίων, παρεμβάσει στο στράτευμα, για τη συμμετοχή του σε οργανωμένες, παράνομες ή ευνίδιες συγκεντρώσεις. Από τη συστηματική μελέτη του αρχείου του Πλημμυλοδικείου Θεσσαλονίκης προκύπτει ότι από τους 121 κατηγορούμενους για παράβαση του ιδιώνυμου του 1932, οι 60 καταγράφονται ως πρόσφυγες. Ίσως μάλιστα να είναι και λίγο περισσότεροι, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις τα στοιχεία λείπουν. Πρόκειται οπωσδήποτε τουλάχιστον για τους μισούς και βρίσκονται σε απόλυτη στοιχείο που βρίσκεται σε απόλυτη αναλογία με τη συμμετοχή των προσφύγων στον γενικό πληθυσμό της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγαλύτερη και πιο μαχητική συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά του 1932 πραγματοποιήθηκε στην Καλαμαριά έξω από το ταχυδρομείο. Οι αστυνομικές αρχές κατόρθωσαν έπειτα από τη διάλυση της συγκέντρωσης να συλλάβουν τρεις από τα πρωτοστατούτα στελέχη της κομματικής οργάνωσης, το 19χρονο Σοκράτη Τσιμπρικίδη από τον Κάφκασο, εργάτη οικοδόμου και κατοχωρημένο στις λίστες της αστυνομίας ως λίγα επικίνδυνο κομμουνιστή, το Μιχάλη Κανονίδη, 30 ετών ελευθερωματιστή από την Τραπεζούντα και το Σπυρίδωνα Γρηγοριάδη, 20 ετών λογιστή επίσης από την Τραπεζούντα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αγόρευαν υπέρ του κομμουνισμού και ζητοκράβαζαν «Ζήτω η κόκκινη Πρωτομαγιά, ζήτω η Σοβιετική Ρωσία». Το ιδιώνυμο είχε ψηφιστεί το 1929.
Ένα χρόνο αργότερα, το 1930, θα αποχωρούσε από τη χώρα η ΕΕ, εκτιμώντας ότι είχε ολοκληρώσει το έργο της και το κράτος θα επικεντρωνόταν ακόμη περισσότερο στην καταστολή και θα σκρίνει τη στάση του απέναντι στους κομμουνιστές. Το 1930 πάντως θεωρείται επίσης έτος τομή για τον απεγκλωβισμό των προσφύγων από τη βενεζουελική επιρροή. Οι ελληνοτουρκικές συμφωνίες συνέδριψαν οριστικά τις ελπίδες των προσφύγων για αποζημίωση και κεπαλαινόστηση. Η έλευση από την άλλη της οικονομικής κρίσης οδήγησε σε γενική πτώση του ποιοτικού επίπεδου, οδηγώντας τόπους και πρόσφυγες στην ίδια μοίρα. Είναι γενικά παραδεκτό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα εντόπισε και επέμεινε στον κοινωνικό χαρακτήρα της προσφυγικής κατάστασης από την αρχή. Από τον πρώτο καιρό έδωσε τιτάνια μάχη, καταγγέλλοντας αγωνιζόμενο της καταργής στην πράξη τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κοινών και προσφύγων που τεχνάζονταν και αξιοποιούνταν τα αστικά κόμματα στην λογική του Διάρκεια Βασίλειου. Όπως χαρακτηριστικά έγραφε ο ριζοσπάστης, η Ελλάδα δεν διαιρείται σε τόπους και πρόσφυγες. Η Ελλάδα διαιρείται σε πλούσιους και φτωχούς, σε ανθρώπους που δεν δουλεύουν και ζουν και σε ανθρώπους που ολιμερείς και ολιμιχτείς δουλεύουν και δεν μπορούν να ζήσουν. Ο καθένας έχει να διαλέξει μεταξύ του πλουσίου πρόσφυγα που συνδυάζεται με τον πλούσιο ντόπιο και του φτωχού πρόσφυγα που σύντροφό του έχει τον φτωχό ντόπιο εργάτη. Από το 3ο έκτακτο συνέδριο του 1924, η πολιτική του κόμματος επικοινώθηκε χαρακτηριστικά στο ενιαίο μέτωπο υγιεινών και προσφύγων. Το 1925, η επικράτηση του εργατοπροσφυγικού συνδυασμού του Μινά Πατρικίου στη Θεσσαλονίκη στις πρώτες δημοτικές εκλογές στην πόλη οδήγησε στην επανάληψή τους και μετά το δεύτερο τρίαμβο στην αναγκαστική πάυση του Κομμουνιστικού Συμβούλου. Το 1926, στις εθνικές εκλογές, το Κομμουνιστικό Κόμμα εξέλεξε τους 3 από τους 10 βουλευτές του στη Θεσσαλονίκη. Η σταθερά πάνω από το πανελλαδικό ποσοστό εκλογική απήχηση στην πόλη σχετίζεται οπωσδήποτε με την παρουσία του εβραϊκού εργατόκοσμου και την καπνεργασία. Θύλακες πάντως εντοπίζονται και σε εργατικές γειτονίες προσφύγων από τον πρώτο καιρό. Στο εκλογικό κέντρο της Παναγίας Φανερωμένης, στις εθνικές εκλογές του 1928, το Κομμουνιστικό Κόμμα ενιαίο μέτωπο τότε συγκέντρωσε 16,6%. Το ποσοστό στη Θεσσαλονίκη συνολικά έφτανε τότε το 5,2%. Στις επόμενες εκλογές του 1932, στη Θεσσαλονίκη όπως και πανελλαδικά τα ποσοστά εκτοξεύτηκαν, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα διπλασιάστηκαν. Στην προσφυγική Παναγία Φανερωμένη, το ενιαίο μέτωπο ψήφισε το 30,2% των ψηφοφόρων, το 26% στους Αγίους Πάτρες, το 24% στην Αγία Κατερίνη, το 19% στον Προφήτη Ηλία, το 16% στους Ταξιάρχες. Σε επιδοχές δηλαδή, που κατά κύριο λόγο ζούσαν πρόσφυγες εργάτες. Στις δημοτικές εκλογές του 1934, ο προσφυγικός συνοικισμός των Αγροκήπων εξέλεξε κόκκινο πρόεδρο, τον απολυμμένο συνδικαλιστή κομμουνιστή συνδρομικό Χρήστο Κανάκη. Την ίδια χρονιά, κόκκινοι δήμαρχοι εκλέχθηκαν στις εργατοπόλεις των Σερών και στην κατεξοχή προσφυγική Καπνούπολη, την Καβάλα. Η ένταξη όμως των προσφύγων στις γραμμές των ταξικών αγώνων αποτυπώνεται με πιο κατηγορηματικό τρόπο στον αυξανόμενο αριθμό πρωτοπόρων εργατών που κατέθεσαν τη ζωή τους στην πάλη για τα δίκαια της τάξης τους στην Καβάλα το 1928, στη Θεσσαλονίκη το 1932 και 1933, στην Άουσα το 1933 και ξανά βέβαια στη Θεσσαλονίκη το 1936. Η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με τους Εβραίους νεκρούς του Μάη, δεν είμαστε σε θέση ακόμη να μετρήσουμε με ακρίβεια τους νεκρούς πρόσφυγες εργάτες. Προσφυγικής καταγωγής πάντως ήταν οι 4 εκείνοι που σήκωσαν τον πρώτο νεκρό, τον Τάσο Τούση, πάνω στην πόρτα που ξύλωσαν για φέρετρο. Ανάμεσά τους, ο εγκατεστημένος από το 1923 Στυλούπα Κώστας Παπαβασιλείου, γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων, πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, και ο Γιάννης Χατζηδήμου, κομματικό εργατικό στέλεχος υπό την αντεργάτηση από την Κεσάνη της Ανατολικής Τράκης. Γνωστές είναι οι φωτογραφίες με τα πλήθη των ανθρώπων, των λαϊκών συνοικιών να κατεβαίνουν στη διαδήλωση του κέντρου και ίσως γνωστότερη εκείνη που υπογράφει ο λαός της Τούμπας. Έπειτα, κατά τη δεκαετία του 1940, οι προσφυγικές γειτονίες της πόλης, όπως και στην Αθήνα και τον Πειραιά, έγιναν κέντρα αντίστασης. Κομματικές γιάφκες και παράνομα τυπογραφία είναι σήμερα γνωστό ότι φιλοξενήθηκαν στην Άνω Πόλη και τους Αμπελόκηπους. Τις περιφερειακές προσφυγικές συνοικίες είχε ελευθερώσει ο Φεδρικός Ελλάς πριν από την είσοδο των ανταρτών τον Οκτώβριο του 1944 και εκεί έδρασαν κατά κύριο λόγο οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Με τα πολεμικά, αλλά και μετά την Κούντα, αρκετοί από αυτούς τους συνοικισμούς ανέδειξαν κόκκινους δημάρχους, στους οποίους οι κάτοικοι αναφέρονται συχνά νοσταλγικά. Αν στην περίπτωση του Εβραϊκού Προλεταριάτου υπάρχει ξεκάθαρη σκοτεινή τομή, η καταστροφή του μικρολογικού κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην περίπτωση των προσφύγων μπορούν να εντοπιστούν συνέχειες. Στις προσφυγικές γειτονιές έχουμε συνέχειες κοινωνικές και πολιτικές
όχι ευθυγραμμές ούτε απόλυτες, συνέχεια πάντως στην επιρροή του κόμματος, τουλάχιστον στις πρώτες μεταπολιτευτικές δεκαετίες, καταγεγραμμένες σε πίνακες εκλογικών αποτελεσμάτων, αλλά και στα νόματα κάποιων λίγων δρόμων και άλλων τοποσίμων, λιγότερο σωσμένων στο αστικό τοπίο. Πρόκειται για συνέχειες στερεότερα ίσως εδρεωμένες στην παράδοση των τοπικών κομματικών οργανώσεων και στις ιστορίες των προσφυγικών οικογενειών που αποτελούν μέρος της συλλογικής μνήμης της πόλης και οπωσδήποτε της συλλογικής μνήμης της τάξης μας. Πριν από 21 χρόνια, το 2001, οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ διοργάνωσαν εκδήλωση τιμής για τους νεκρούς του Μάη του 1936 στο Πολυτεχνείο. Μίλησε τότε ο Ορέστης Στεφανίδης, γεννημένος στην Αρτάκη της Ανατολικής Τράκης το 1913 και κατεστημένος στη Θεσσαλονίκη από το 1923. Είχε πρωταγωνιστήσει ως μέλος της ΟΚΝΕ στα γεγονότα του Μάη. Τιμήθηκαν ακόμη μαζί του για τη συμμετοχή του στη λαϊκή εξέγερση ο Παναγιώτης Σαφαλής από την Νόη του Πόντου, αρτεργάτης και για πολλά χρόνια ιδιαίτερα αγαπητός δήμαρχος Αιγαίων, ο Γιάννης Παναγιωτίδης από την ΑΝΑΠΑ της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος έζησε για περισσότερα από 20 χρόνια σε φυλακές και εξορίες και παρέμεινε ενεργός τελεχός του κόμματος ως τα τέλη της ζωής του, και ο γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, Μίτσος Αχίνης, ξυλεργάτης αγωνιστής, επίσης για χρόνια φυλακισμένος, επικεφαλής της έντονης αντιχουτικής δραστηριότητας του κλιμακίου του Πατριωτικού Αντιδικτατορικού Μετώπου στην Ανατολούπα και βουλευτής του ΚΚΕ στη δεκαετία του 1980. Επρόκειτο για πρόσφυγες που ανάμεσα σε πολλούς άλλους και πολλές άλλες συμμετείχαμε συνέπεια στους μεγάλους σταθμούς της ταξικής πάλης για όλη τους τη ζωή. Οι εξαθλιωμένοι στις αρχές του Μεσοπολέμου πρόσφυγες και τα παιδιά τους, στους οποίους αποδόθηκαν όπως είδαμε όλα τα στερεότυπα του ταξικού μίσους, οι ανεπιθύμητοι, επικίνδυνοι εχθροί, έδωσαν οπωσδήποτε τη συμβολή τους στην ιστορία του εργατικού κομμουνιστικού κινήματος. Δεν επρόκειτο για μια συμβολή αυτονόητη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα χρειάστηκε να αντιπαλέξει τους μηχανισμούς χειραγώγησης και ενσωμάτωσης των αστικών δυνάμεων, να βοηθήσει τους πρόσφυγες να συνειδητοποιήσουν την ταξική τους θέση και να ενταχθούν στην ταξική πάλη. Η πάλη κατόπιν διαχωριστικών γραμμών μεταξύ κοινών και προσφύγων, που καλλιεργούσε η αστική τάξη και η πρόταξη της ενότητας σε βάση ταξική, είχε αποφασιστική σημασία στη σφυριλάτηση των δεσμών της φτωχολογιάς των προσφύγων με το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεσμών που ατσαλώθηκαν στις μεγάλες μάχες που ακολούθησαν στον 20ο αιώνα.